στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνια παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήτων σον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση και λίθος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πατσόφους τους αλλής αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα, στέκεστε στην πόρτα, ελάτε πιο μπροστά, για να μην κουτουλάνε οι εισερχόμενοι. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Καταρχήν. Ποιο χέρι. Κάτι για το φόβο, αν μπορείτε να μας πείτε. Όταν σκεφτόμαστε τις αρνητικές πιθανότητες, πώς έχουμε εξέλιξει. Όταν σκεφτόμαστε, δεν άκουσα καλά. Τις αρνητικές πιθανότητες. Ναι. Και το προχωρούμε. Α, μάλιστα. Τώρα, πάτησες. Σημείο κόκκινο, όπως το λένε. Ναι, αυτό είναι συνήθως... Πειρασμός είναι από το διάβολο αυτό το πράγμα για να καθυλώνει τον άνθρωπο και να τον κρατάει δέσμιο των φοβιών του και των ανασφαλιών του. Βέβαια δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε φοβίες και ανασφάλειες. Εκεί πέρα έχει λίγο χαρτί, νομίζω, κουζίνας, κάπου θα βρείτε εκεί πέρα. Κόψτε ένα κομματάκι γιατί θα χρειαστεί σε λίγο. Ωραίο διπλωμένο που είναι, έτσι έχει. Δεν είναι τυχαίο όμως που έχουμε φόβους και ανασφάλειες, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Τι λέει στο Ευαγγέλιο κάπου, η αγάπη λέει έξω βάλει τον φόβο, δεν λέει.
δεν έχει φόβο ποιος, όποιος έχει αγάπη. Και μάλιστα τελεία αγάπη. Αγάπη βέβαια προς το Θεό και στους ανθρώπους. Αυτού του είδους την αγάπη, όχι συναισθηματικές αγάπες. Γιατί και η μαμά έχει συναισθηματική αγάπη για το παιδί της, ενστικτόδη και έντονη, πολύ έντονη, από τις πιο δυνατές ίσως, οι πιο δυνατοί που μπορούμε να περιγράψουμε κατά τα ανθρώπινα, αλλά φοβάται με χτυπήσει, φοβάται με το χάσει, φοβάται με τις αντιμιλήσεις μεθαύριο που θα μεγαλώσει, φοβάται και πεθαίνει με το φόβο και με την αγωνία για το παιδί. Οπότε βλέπουμε ότι έχει στοιχεία ατέλειας και αυτή ακόμη η αγάπη. Ενώ η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη που δείχνει ο Θεός σε εμάς και που την αντιλαμβανόμαστε, μας καλύπτει και βγάζει το φόβο έξω από την ψυχή μας. Όσο άνθρωπος λοιπόν είναι ατελής, όσο άνθρωπος δεν έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν έχει αυτή την πίστη που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά για την πίστη έτσι σε κάποια πράγματα, που είναι όχι μόνο μια πίστη εξακοής, ότι έχω ακούσει ότι ο Χριστός είναι καλός, ότι ήρθε να μας σώσει, είναι ο Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και όλα αυτά, αλλά τα άκουσα με, μου άρεσαν, αλλά πέρα από αυτά που άκουσα και τα έχω πιστέψει έτσι εξακοής όπως λέμε, μου ήρθε και μια χαρισματική πίστη, δηλαδή ως χάρισμα από τον Θεό, ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όποιος έχει έτσι, όσο δεν έχουν μια τέτοια πίστη δυνατή, θεμελιωμένη έτσι και με τη δική μας προσπάθεια αλλά και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν προχωράμε και στην αγάπη του Θεού, τόσο περισσότερο ο φόβος μας καταλαμβάνει. Απόδειξη, τα περισσότερα παιδιά πριν έρθουν στην εξομολόγηση, πριν μπουν συνειδητά σε έναν δρόμο πνευματικό, διακατέχονται από 1000 ανασφάλειες και φοβίες. Εάν μπουν στην Εκκλησία και μπουν σωστά και δουλεύουν σωστά τον αγώνα, σιγά σιγά ελευθερώνονται. Βλέπεις, ας πούμε, είσαι σε ένα κοσμικό πλαίσιο, είσαι στο σχολείο σου, είσαι ξέρω εγώ στην οικογένειά σου, στον συγγενικό σου κύκλο, όταν είσαι μαθητής, φοβάσαι τι γνώμη έχουν οι άλλοι, έχεις ανασφάλειες. Θες πάντοτε να αποδείξεις κάτι. Δεν ξέρεις πώς να μιλήσεις, σε ποιον να μιλήσεις, πώς θα το πάρει αυτό που θα πεις, πώς θα αρέσεις την κοπέλα ή στο αγόρι όταν είσαι κορίτσι, ξέρω εγώ. Και όλο αυτό το πράγμα φτιάχνει ένα κράμα, θα λέγαμε έτσι, πολύ ιδιαίτερο, πολύ δύσκολο για την ψυχή του ανθρώπου. Και είναι μπερδεμένος άνθρωπος. Διαρκώς κάτι προσπαθεί να αποδείξει. Διαρκώς κάποιες ανασφάλειες, κάποιους φόβους προσπαθεί να καλύψει. Να ανταπεξέλθει κάπως αυτούς. Όταν μπει κανείς στην Εκκλησία και αρχίσει να αισθάνεται στην αγκαλιά του Θεού, ότι βρίσκεται σε ένα σώμα, ότι έχει αδερφούς γύρω του, έστω και αν αυτοί οι αδερφοί δεν δείχνουν πάντοτε αδερφική συμπεριφορά, αλλά αυτός αρχίζει να τους αισθάνεται ως αδερφούς, όταν αρχίζει να μετανοεί ουσιαστικά και αρχίζει να κοινωνάει με τέτοιο φρόνημα, να προσεύχεται, να ταπεινοφρονεί, όχι να ταπεινολογεί, τότε ο άνθρωπος σταδιακά χαλαρώνει, αφήνεται. Γιατί όντως αισθάνεται κοινωνία. Κοινωνία με τον Θεό και κοινωνία με τους ανθρώπους. Και όταν αισθανθείς μια τέτοια κοινωνία, έχεις μια αίσθηση τέτοια, όταν θα κοινωνήσεις, ας πούμε, την Κυριακή και θα βγεις από τη Θεία Λειτουργία και θα είσαι χαρούμενος και θα θέλεις να μπορείς να αγκαλιάσεις όλους τους ανθρώπους αν είναι δυνατόν, τότε αρχίζεις να μην φοβάσαι. Να μην φοβάσαι ούτε καν αν θα πονέσεις ή αν θα πληγωθείς από μια απρόσεκτη κίνηση ενός αδερφού σου. Και μάλιστα αρχίζεις ολοένα και περισσότερο να, θα λέγαμε, να αφήνεσαι και ακόμη και να εκτίθεσαι, θα λέγαμε. Αισθάνεσαι κάποια πράγματα και μπορείς να τα πεις. Έχεις 5 σκέψεις και μπορείς να τις εκφράσεις. Αδιαφορώντας εντός εισαγωγικών για το πώς θα κριθούν αυτές από τους άλλους. Θέλεις να αγαπήσεις έναν άνθρωπο και μπαίνεις στη διαδικασία να καταθέσεις την αγάπη σου. Να του δείξεις ότι τον αγαπάς. Κάτι που ο κόσμος εύκολα δεν το κάνει. Ο κόσμος εύκολα δεν το κάνει. Αν βρεθείτε, ας πούμε, σε χώρους που είναι άνθρωποι προχωρημένοι στα πνευματικά, μπορεί να δείτε έναν άνθρωπο να γυρίσει και να σου πει: «Αχ, πολύ σε αγαπάω, ρε παιδάκι μου. Να σου δώσει και ένα φιλί, ξέρω. Πας έτσι στο Άγιο Όρος καμιά φορά
και μπορεί να συναντήσει χαριτωμένους ανθρώπους και να αναπτύσσεται μια οικειότητα ιδιαίτερη. Τέτοια που στον κόσμο δεν βρίσκεις εύκολα. Στον κόσμο βρίσκεις αυτό το... το χέρι με τον άγουλα από εδώ και τον άγουλα από εκεί, έτσι. Θα το έχετε συναντήσει. Λοιπόν, να μην μας φύγει και το κραγιόν και δεν είναι και φιλία, ας πούμε. Και όλα τα πράγματα είναι λίγο κομιλφό, λίγο έτσι μαγκωμένα. Όσο ο άνθρωπος προχωράει πνευματικά, τόσο αυτά τα πράγματα φεύγουν. Αν δεν φεύγουν, κάτι δεν κάνει καλά. Κάτι δεν κάνει καλά. Και έρθει και ο διάβολος από κοντά, που τον βρίσκει μπόσικο και του φουντώνει ολοένα και περισσότερο τους φόβους για το τι θα κάνει και αν το κάνει και αν δεν βγει σε καλό και να πάω στην εκδρομή το Σάββατο, έχουμε εκδρομή το Σάββατο. Αλλά αν δεν έχει καλό καιρό και αν πάω εκεί και δεν μου μιλάνε οι υπόλοιποι και αν πάμε, ξέρω εγώ, στο Λαύριο και δεν βρούμε ανοιχτή ταβέρνα που να έχει νηστίσιμα και δεν βρω τι θα φάω, σουβλάκια θα φάω. Δεν πρέπει και είναι και νηστεία. Και αρχίζει ο άνθρωπος, σας λέω απλά παραδείγματα, να γελάσουμε και λίγο. Και αρχίζει ο άνθρωπος και μπλοκάρει. Φοβάται και τη σκιά του, φοβάται την κάθε στιγμή, την κάθε διαφορετική εξέλιξη, ούτε καν δυσάρεστη ή ευχάριστη. Προτιμάει να μην κάνει τίποτε και να μείνει σε μία στασιμότητα, σε μία παγερότητα, το οποίο όμως είναι ένας τάφος. Και έχει μπει και έχει θαυτεί ο άνθρωπος από τώρα και περιμένει απλά την ώρα που εκεί επισήμως θα πούνε ότι απέθανε και τάφη, θα μπει και η πλάκα και θα το σκεπάσει. Αλλά είναι από τώρα ο άνθρωπος πολλές φορές σαν νεκρός, ανάπηρος. Παράλυτος, δεμένος χειροπόδαρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτε και περιμένει την ώρα του. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία του διαβόλου. Γιατί έχει καταφέρει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί, έχει καταφέρει να γράφεται με μεγάλα κεφαλαία γράμματα ότι εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στο Θεό. Ότι εγώ φοβάμαι το διάβολο, ότι εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους, εγώ φοβάμαι το κακό, εγώ φοβάμαι. Δεν πιστεύω, δεν ελπίζω σε κάτι καλύτερο και δεν αγαπάω και τον Θεό, γιατί αν τον αγαπούσα θα τον εμπιστευόμουν, θα αφινόμουν στα χέρια του, στην πρόνοιά του. Οπότε μεγαλύτερη επιτυχία δεν έχει ο διάβολος από αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνει και ένα πιστό άνθρωπο να είναι άπιστος στην ουσία του και να είναι καθυλωμένος. Η πίστη χωρίς έργα, λέει, είναι νεκρή. Έτσι δεν λέει? Πού το λέει? Στην επιστολή του Ιακώβου, νομίζω, το αναφέρει κάπου. Και ένα από τα έργα είναι και το να μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται, να θέλει, να αποφασίζει επαγαθό και της ψυχής του και των άλλων ανθρώπων και να δρά. Είναι αποτέλεσμα της πίστης η κάθε απόφαση, η κάθε επιλογή και η προσπάθεια να την πραγματοποιήσουμε αυτή την επιλογή μας. Να πάμε κόντρα σε κάθε τέτοια αίσθηση που μας οδηγεί σε απραγία, σε απραξία. Να πάμε κόντρα σε κάθε έλλειψη απόφασης, σε κάθε είδους αναποφασιστικότητα, σε κάθε είδους στάσιμη μεσοβέζικη κατάσταση. Πολλές φορές εγώ το έχω πει και παρεξηγήστε μου αν θέλετε. Προτιμώ μια λανθασμένη απόφαση που όμως επάρθει με καλό λογισμό και με όσο μπορούσε ο άνθρωπος να βασανίσει το μυαλουδάκι του, παρά μια μη απόφαση. Καλύτερο ο άνθρωπος να πάρει αποφάσεις και ας είναι και όχι τελείως καθαρές, τελείως σωστές. Ας είναι μια απόφαση, όπως μπόρεσε την πήρε. Έκανε την προσευχή του, σκέφτηκε, ρώτησε, ξαναρώτησε και είπε προχωράω σε αυτό το βήμα, στο άλλο βήμα. Καλύτερα αυτό παρά να μην παίρνουμε καμία απόφαση από το φόβο μην τυχόν και αποτύχουμε. Η πρώτη περίπτωση, ακόμη και λάθος να είναι η απόφαση, αν ο άνθρωπος το χειριστεί σωστά και το χειριστεί πνευματικά και καταθέσει και τη μετάνοια του για τα λάθη που ενδεχομένως έκανε στη λήψη της απόφασης ή και θα κάνει και στην πορεία κατά την διαδικασία της πραγματοποίησής της, ο άνθρωπος αυτός θα χαριτωθεί από το Θεό και θα προχωρήσει και θα πάει και στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο άλλος άνθρωπος θα μοιάζει με εκείνον που έκρυψε το τάλαντο. Τη θυμάστε την παραβολή με τα τάλαντα? Σε κάποιον έδωσε 10 και του λέει μπρος δούλεψέ τα και θα έρθω να δω τι έκανε. Σε άλλον έδωσε 5, σε άλλον έδωσε 2, σε κάποιον έδωσε 1. Όλοι τα δουλέψανε και κάτι, τα αυγατήσανε.
τα κάναμε περισσότερα. Εκείνος που είχε το ένα λέει, είδα λέει Κύριε ότι είσαι πονηρός και ζητάς από εκεί που δεν έδωσες και θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες. Και εγώ είπα, αφού είσαι τέτοιος μπαμπές εσύ, βάζω και εγώ το τάλαντο στη γη, το κρύβω και μόλις έρθεις προς, πάρ' το και παράτερας. Και του λέει, πονηρέ του λέει, τι είναι αυτά που λες, γιατί να το κρύψεις το τάλαντο. Ας το έκανες και εσύ άλλο ένα, όπως αυτός που είχε δύο, έκανε άλλα δύο. Κέρδισε κάτι πάνω σε αυτό. Το επένδυσε. Το εκμεταλλεύτηκε δηλαδή, με την καλή έννοια. Έπρεπε και εσύ να εκμεταλλευτείς. Γνώριζε ότι είμαι πονηρός, σου έχω δώσει τέτοια δείγματα, λέει ο Θεός, σε αυτή την παραβολή. Δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα. Ο καθένας μας λοιπόν έχει χαρίσματα. Έχει δυνατότητες. Όσο και αν έρχονται όλοι τριγύρω να μας πούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, δεν γίνεται τίποτε, όλα είναι στημένα, το παιχνίδι είναι στημένο και στα μέτρα τους και εκείνο και τ' άλλο και δεν μπορώ να κουνηθώ από εδώ και δεν μπορώ από εκεί, είτε σε προσωπικό, είτε σε γενικότερο, κοινωνικό και συνολικό επίπεδο. Εμείς θα καταθέτουμε την απόφασή μας και την πράξη μας, την οποιαδήποτε. Να, ας πούμε, λέμε τώρα δυσκολίες και μετά άλλο οικονομικές. Πολύ χάρηκα, άκουσα κάποιοι εθελοντές, λέει, μαζεύτηκα μια ομάδα άνθρωποι, πήγαν φορτώσαν πατάτες από κάπου, και τις φέρανε εδώ σε μια λαϊκή και τις πουλάνε 0,25 ξέρω εγώ, το πιο φθηνό που μπορεί να πουλήσουν. Γιατί κάνανε στην πάντα τους μεσάζοντες. Τους βγάζει το καπέλο, μπράβο τους. Αυτό είναι κάτι όμορφο. Αν το είχαν κάνει οι ίδιοι αγρότες μας, και εκείνοι θα είχαν φραγκάκια μέσα στη τσέπη τους, μάλλον ευρουλάκια, αλλά και οι άνθρωποι θα τρώγαν καλύτερα και φθηνότερα πράγματα. Κάθονται όμως στο καφενείο, περιμένουν να πάει ο έμπορος. Παίρνει ο έμπορος το λάδι 2 ευρώ το κιλό, έρχεται στο σούπερ μάρκετ και το πουλάει 6,5. Πόσο το πουλάει, 7, πόσο είναι το άλλο, αυτά τα γνωστά. Το λίτρο τόσο. Και λες, γιατί ρε παιδάκι μου, αυτό το λάδι είναι φτηνό, γιατί φτάνει τόσο ακριβώς στο νοικοκυριό. Είναι από την έλλειψη πράξης. Επειδή ο καθένας μας δεν κάνει αυτό που μπορεί να κάνει, δεν παίρνουμε αποφάσεις, δεν παίρνουμε ρίσκα στη ζωή μας. Και όσοι τα παίρνουν πολλές φορές, στεφανώνονται. Έχουν επιτυχίες. Το ίδιο είναι και στα πνευματικά, το ίδιο είναι και στα προσωπικά μας. Λέει κάποιος να παντρευτώ ή να καλογερέψω. Και αν παντρευτώ και πάρω καμία γυναίκα που στην αρχή θα φαίνεται καλή και μετά θα μου βγάλει όλα τις τα παραπτώματα, όλα τις τα ελαττώματα στη φόρα, άστο καλύτερα, καλά είναι. Απ' την άλλη να καλογερέψω, ωραίο είναι το μοναστήρι, ακολουθίες, αυτά, οι πατέρες, ο γέροντας καλός. Και αν μπω μέσα και μετά βαρεθώ, α, στο καημένα κάτσε έξω. Αλλά και έτσι όπως κάθομαι έξω πάλι δεν μ' αρέσει. Ας πάρω σβάρνα λοιπόν να πάω. Πού έχει έτσι καλή παρέα. Ψάχνει λοιπόν τη μια παρέα, καλή και αυτή η παρέα. Καλά, εντάξει, εγώ βαρέθηκα, πήγα 2 φορές, δεν μπόρεσα να κάνω κονέ με κανένα. Α, στο πάω σε άλλη. Πάει σε 2-3, μετά βαριέται, λέει, αν δεν καίμε, δεν κάθεσαι στο σπίτι σου, μπες στο Facebook. Λοιπόν, και αρχίζει με το Facebook και έχει παρέα όλο τον κόσμο, στη φαντασία του. Μετά βαριέται και το Facebook και λέει, άσε καίμε, δεν κάθεσαι στο σπιτάκι. Λοιπόν, να πληρώνω και ίντερνετ και εκείνο και τ' άλλο, κάτσε εκεί πέρα, κάθεται μόνος του και σιγά σιγά, αυτός ο άλλος πέφτει. Γιατί πέφτει, γιατί φοβόταν. Γιατί δεν είπε να κάνει το παραπέρα βήμα. Μα δεν μπορεί ρε παιδάκι. Κάποιος δρόμος υπάρχει για σένα. Κάνε το σταυρό σου και προχώρα τον. Αυτό που σου φαίνεται σένα εκείνη την ώρα. Και αν δεν είναι και 100% μέσα σου, είναι 70%. 70% τι να κάνω. Τι να κάνω. Εδώ πας και ψηφίζεις τις εκλογές ανθρώπους που 98% θα σε ρίξουν στο πάτο. Και το κάνεις για 40 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι. Πόσο χρόνο είσαι, πας και ψηφίζεις. Τώρα δεν θα ψηφίσουν αυτούς, θα βγουν 2 καινούργοι, 3, θα ψηφίσουν τους άλλους και πάει στον πρώτο μας. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πας και κάνεις 5 πράγματα. Πας όμως μέχρι το σούπερ μάρκετ και παίρνεις ένα φαγητό για να φας. Ενώ ξέρεις ότι και το φαγητό μπορεί να σε βλάψει. Αλλά επειδή είναι φυσική ανάγκη, λες θα φάω. Φυσική σου ανάγκη είναι να πάρεις και αποφάσεις. Να κουνηθείς. Φυσική σου ανάγκη είναι να ελπίζεις στη χάρη και στην πρόνοια του Θεού και έχεις και αποδείξει ότι ο Θεός προνοεί για σένα. Οπότε προχώρα. Κάνε παραπέρα τα βήματά σου. Λοιπόν, είναι καμιά φορά, το είχα πει εδώ πέρα και είχαν σκανδαλιστεί καμπός. Λοιπόν, είχα κάτι γνωστές, ευτυχώς δεν είναι εδώ πέρα να μας παρεξηγήσουν. Είχα περάσει τα ίντα και τα
τα πρώτα ίντα και πήγαινα και στα δεύτερα ίντα και τις έβλεπα εδώ, ερχόντουσαν, κάναμε τον όρθο, κάναμε τη λειτουργία, πέρα και το ρολόγιο να διαβάζω και τις ώρες έτσι, μετά τον καφέ κάθονταν εκεί πέρα, διαβάζαν και τις ώρες, διαβάζαν και τα μεσονυχτικά, διαβάζαν και τους χαιρετισμούς και ξανά χαιρετισμούς και εδώ στις παρακλήσεις. Ήταν 5-6 και ήταν όλες τους ανήπαντρες. Όλες τους από ένα και δύο ίσως σπιτάκια, ίσως και τρία. Όλες τους, ξέρω εγώ, είχαν το μισθολάκο τους, το μικρό ή τον μεγάλο. Τι σε έβλεπα, τους λέω μια φορά να σας πω εσείς. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος σας λέει και ροντοκόρες. Εσείς έχετε παραιτηθεί από το άθλημα. Μου κάθεται και μου διαβάζετε ώρες και εκείνο και τ' άλλο και αυτά. Δεν πηγαίνετε σε κανένα μοναστήρι. Α, δύσκολα, εμείς είμαστε εδώ για τον κόσμο, λέει τι. Μα τι κάνετε στον κόσμο. Αφού μετά την εκκλησία στο σπίτι σας πάτε και κλείνεστε και είστε και μόνες σας. Πήγαινε όλος μαζί πουθενά εκεί πέρα να ψήνετε και κανένα καφέ, να λέτε και κάμια καλή συμβουλή σε κανέναν άνθρωπο, θα έρχεται, κάτι θα σας φωτίσει και ο Θεός, αισθανθείτε ότι έχετε το χώρο σας, ότι κάνετε ένα έργο, όμορφα δε. Θα μετανιώσετε και για τα λάθη που έχετε κάνει, θα αρχίσετε να βλέπετε και στα στραβά σας, γιατί όταν είσαι μόνος σου, με ποιον θα τα δεις τα στραβά σου, με τον ντουβάρι, δεν φαίνονται. Και να σου έρθουν τα στραβά, έρχεσαι και λες, όχι εντάξει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν είναι απέναντι κανένας να σου δείξει τι είσαι. Λοιπόν, ενώ θα πας στο μοναστήρι, θα σου πει ο γέροντας ή γερόντισσα, ξέρεις, πήγαινε να κάνεις αυτό, εσύ δεν θα έχεις καμία όρεξη. Οπότε θα δεις την τεμπελιά σου, θα δεις την αντίδρασή σου, θα δεις το πόσο σπαστικός άνθρωπος μπορεί να είσαι. Όλα αυτά. Πάση περιπτώσει, δεν θέλανε και εκεί. Σου λέω, δεν κάνετε κάτι άλλο. Αφού έχετε όλες από κάνα δύο σπίτια, μαζευτείτε εκεί πέντε σε ένα σπίτι. Δώστε τα άλλα σε πολύτεκνες οικογένειες να μείνουν. Με ένα συμβολικό ενίκιο 50, 60, 70 ευρώ και καθίστε εκεί να τρώγεστε μεταξύ σας. Να έχετε και παρέιτσα. Λοιπόν, να μοιραστούν και τα έξοδα, οικονομικά συμφέρουσα λύση. Να βάλετε και όλους τους μισθούς κάτω, θα έχετε περιθώριο να δίνετε ελεημοσύνες, οπότε θα τα βρείτε μπροστά στην ημέρα κρίσεως. Δύσκολο και πού να ταιριάξεις, και όντως δύσκολο να ταιριάξεις. Αλλά όλα είναι δύσκολα. Και η γυναίκα όταν παντρεύεται θέλει να κάνει παιδί. Αν σκεφτεί ότι είναι δύσκολο, δεν θα το κάνει το παιδί, έτσι δεν είναι. Πόσες γυναίκες παθαίνουν επιπλοκές στη γέννα, στην εγκυμοσύνη, ταλαιπωρούνται και άντε και θα βγει και το παιδί καλό. Μπορεί να μην βγει και καλό. Μπορεί να βγει και τζαναμπέτικο. Έπειτα όμως πάνε και κάνουνε. Πάνε και κάνουνε το παιδί. Τι θέλω να πω. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά ο καθένας μας πρέπει να αφαιθεί στο θέλημα του Θεού. Να δείξει εμπιστοσύνη στον Θεό και ανάλογα με το δικό του χάρισμα να προχωρήσει. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που πήραν τον προσωπικό τους δρόμο. Τον προσωπικό τους δρόμο. Εντάξει, οι δύο κύριοι δρόμοι είναι ο έγγραμμος βίος και ο μοναχισμός, ξέρω. Αλλά υπάρχουν και δρόμοι προσωπικοί, ιδιαίτεροι για τον καθένα. Οπότε, ο καθένας σας ακολουθεί στο δικό του δρόμο. Να, αν θυμάστε, η μοναχή Γαβριλία, στην αρχή, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο της, καλά καλά, δεν φαίνεται αν είχε και πνευματικό και τι έκανε, ας πούμε. Ήτανε, ήξερε να κάνει εκεί στα πόδια, να τα ανακουφίζει με φυσιοθεραπείες και αυτά, ξεκίνησε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό της έτσι, σιγά σιγά την οδήγησε ο Θεός και σε πνευματικό και σε μοναστήρι και ωφέλησε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί άνθρωποι που τη γνώρισαν, μιλάνε με αφορμή τη Γαβριλία για έναν άνθρωπο έτσι ευλογημένο από τον Θεό και δοξάζουν τον Θεό που τη γνώρισαν. Έκανε τον δρόμο της, αγωνίστηκε, πορεύτηκε και έβγαλε κάποια αποτελέσματα. Ο άλλος, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι μπακάλις, αλλά μέσα από την μπακαλική του να πάει στον παράδεισο. Έβλεπε, λέει κάποιος, ξέρω περίπτωση, ποιος έχει τευτέρια τον παλιό καιρό που είναι ανεξόφλητα. Και έλεγε σε κάποιον πλούσιο που ερχόταν, δεν βοηθάς να βοηθήσουν μια οικογένεια, χρωστάει αυτά. Λοιπόν, και έκανε αυτό το προξενητή θα λέγαμε. Έβαζε τους πλούσιους να πληρώνουν τα χρέη των φτωχών. Όλοι ήταν ευχαρισμένοι, είχε και πολλή δουλειά, πήγαιναν και οι φτωχοί, πήγαιναν και οι πλούσιοι εκεί πέρα. Λοιπόν, και ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο κέρδισε τον παράδεισο. Ο άλλος, προχτές γιόρταζε, ήταν ο Γελάσιος, ο απομίμων, ηθοποιός. Τον βάλαν να κοροϊδέψει το βάπτισμα των χριστιανών. Και ήτανε
Ηθοποιός, αυτό είναι η δουλειά του, δεν έκανε κάτι άλλο. Ούτε καλά-καλά είχε βάλει στόχο την αγιότητα. Αλλά έτσι όπως ξεκίνησε να παίζει και τα λοιπά, κατάλαβα ότι αυτό που πάει να κορυδέψει δεν είναι πολύ καλό αυτό που πάει να κάνει. Και τι έκανε, είπε την αλήθεια. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα και άρχισε να λέει τα καλύτερα για τους χριστιανούς. Το σκότωσαν, πήγε στον παράδεισο. Ακολούθησε τον προσωπικό του δρόμο. Και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Και στην καθημερινότητά μας και στις γενικότερες αποφάσεις της ζωής, ας αφήνουμε το Θεό να μας δείξει. Και ας χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας επ' αγαθό. Και δικό μας, αλλά και των άλλων. Και όταν συμπεριφορόμαστε με τέτοιο τρόπο και ζητάμε από το Θεό να μας δείξει, πραγματικά θα μας δείξει. Ο Γερος Σοφρόνιος πήγε στο Παρίσι, ο πατέρας Σοφρόνιος του Έσεξ, για να σπουδάσει ζωγραφική. Έφυγε από τη Ρωσία και πήγε να σπουδάσει ζωγραφική. Ήταν πολύ καλός ζωγράφος. Πολύ καλός ζωγράφος. Και από ζωγράφος και από άνθρωπος που ήρθε σε επικοινωνία με τις ανατολικές θρησκείες, με όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής εκείνης, ξαφνικά έγινε μοναχός, έγινε ιερομόναχος, στο Άγιο Όρος Αγιορείτης, ερημίτης σε σπηλιά μέσα και από εκεί βρέθηκε μετά, πού, στο Έσεξ, στην Αγγλία, να φτιάξει ένα μοναστήρι που επειδή ερχόντουσαν και άντρες και γυναίκες αυτών, έκανε την πρωτοτυπία και ουσιαστικά ήταν ένα μοναστήρι, δεν θα το πω μεικτό, που είχε όμως και άντρες και γυναίκες, τους άντρες σε μια άλλη πτέρυγα, τις γυναίκες σε μια άλλη πτέρυγα και αντάμωναν στην τραπεζαρία και στην εκκλησία. Κάθε τα άλλα ζούσαν ξεχωριστά. Ουσιαστικά δύο μοναστήρια σε ένα. Γιατί ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες της περιοχής. Και ο άνθρωπος αυτός προχώρησε μέσα από αυτόν τον δρόμο, τον ιδιαίτερο, τον προσωπικό και αγίασε. Ο πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ. Τον έχετε ακουστά. Έχει διαβάσει κανείς το βίο του. Ξεκίνησε στην Καλιφόρνια εκεί πέρα με το κίνημα των Beatniks. Αυτή ήταν πριν τους hippies. Πριν τους hippies, τη δεκαετία του 50. Και ήταν άνθρωποι που ήταν χήμα, θα λέμε. Ζούσαν τα πάντα. Ήταν ειδονιστές, ήταν. Και ξεκίνησε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Ευαίσθητη φύση, καλλιτέχνης από τα γενοφάσκια του, αναζητητής, πέρασε από όλα τα κανάλια. Και αλκοολικός είχε γίνει και χίλια δύο πράγματα. Αλλά μέσα από όλα αυτά έψαχνε και αναζητούσε το Θεό. Δεν φοβήθηκε να δοκιμάσει, ούτε να ρυψοκινδυνεύσει. Και επειδή δεν φοβόταν να έρθει σε σχέση, προσέξτε το αυτό, μην είμαστε άσχετοι, σε σχέση να είμαστε. Επειδή δεν φοβόταν να έρθει σε σχέση, επαναλαμβάνω, ήρθε σε σχέση με το Θεό. Γνώρισε έναν Άγιο Επίσκοπο, τον Άγιο Έντο Μαξίμοβιτς, μεγάλη του Ιθάρη, εκεί στο Σαν Φρανσίσκο και σιγά σιγά κατηχήθηκε, βαπτίστηκε, έγινε Ορθόδοξος, μείναν όλα τα πάθη του πίσω, καθαρίστηκε, έγινε και ιερομόναχος, έβαλε πάρα πολύ κόσμο στην Ορθοδοξία, βάπτισε πάρα πολλούς, κατήχησε πάρα πολλούς με ομιλίες που γινόντουσαν σε ένα μοναστήρι εκεί πέρα, στον Άγιο Γερμανό της Αλάσκα που είναι έξω από την Καλιφόρνια σε ένα μέρος, Ρέντινγκ κάπως το λέγανε, Πλατίνα εκεί πέρα. Η πόλη ήταν Ρέντινγκ, η κοντινή πόλη. Και αυτός ο άνθρωπος αγίασε. Όταν εκοιμήθη, αν δείτε τη φωτογραφία που έχει βγει το πρόσωπό του, είναι λες και του έχει ρίξει ένα προβολέα ολόκληρο. Χαμογελαστός, ροδαλός και με ένα φως υπερκόσμιο στο πρόσωπό του. Ο τάφος του ευωδιάζει εκεί πέρα. Και βλέπετε, μέσα από έναν ιδιαίτερο προσωπικό δρόμο. Άρα δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε τίποτα. Γιατί όταν ανοιχτούμε στη σχέση με τον Θεό και λάθη να κάνουμε, θα μας οδηγήσει. Το ίδιο και στη σχέση με τον συνάνθρωπο. Πρέπει να τον αναζητήσουμε τον συνάνθρωπο, να τον συναντήσουμε. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε ο καθένας πίσω από μία πανοπλία, πίσω από μία ασπίδα, λες και έχουμε πόλεμο με όλο τον κόσμο και να μην μπορούμε να σχετιστούμε. Αυτό είναι μέγα αμάρτημα. Γιατί δείχνει ότι δεν αγαπάμε πρώτα το Θεό, δεύτερον δεν αγαπάμε τον εαυτό μας και μετά δεν αγαπάμε τους άλλους. Γιατί εμείς είμαστε πλασμένοι για να είμαστε σε σχέση. Ήδη οι αρχαίοι τι λέγανε στην Αντιγόνητό μου και στην περασμένη ομιλία. Γεννήθηκα, λέει, Αντιγόνη για να αγαπώ και να αγαπιέμαι. Έτσι. Ναι. Ναι. Λόγω
λέει τη μετάφραση του Γιώργου Σόπουλου. Για να αγαπώ και να αγαπιέμαι. Έχουμε ανάγκη από αυτό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Ο Αριστοτέλης τι έλεγε. Άνθρωπος έξω της πόλεως λέει, ή θηρίο ή Θεός. Που σημαίνει Θεός δεν είμαστε, αλλά άρα θηρία γινόμαστε όταν είμαστε έξω από την κοινωνία των ανθρώπων. Οι ερημίτες είναι στην κατηγορία του Θεού. Είναι θεωμένοι κατά χάρη. Γι' αυτό και στέκονται έξω από την κοινωνία. Αλλιώς όσοι δεν είναι εκεί, είναι στα μοναστήρια μέσα. Είναι στις κοινωνίες, στις πόλεις, είναι στους γάμους μέσα, στις οικογένειες. Πρέπει λοιπόν να ανοιχτούμε στη σχέση με τον συνάδελφο. Τώρα η Θαρακοστή που ερχόμαστε να διανύσουμε είναι μια πρόσκληση για να σχετιστούμε εντονότερα. Να σχετιστούμε εντονότερα με τον Θεό μέσα από την προσευχή, μέσα από την άσκηση, μέσα από την νηστεία, μέσα από τα διαβάσματά μας, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση και να σχετιστούμε και με τους άλλους ανθρώπους με δύο τρόπους. Και προσευχητικά για αυτούς. Είδατε, θυμάστε έναν κανόνα που βάλαμε την περασμένη φορά στην ομιλία. Για να δω, δεν το θυμάστε τίποτα. Έλα, ρε Δημήτρη. Είχατε πει να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Το ξέχασα, ναι. Μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, σαν να τον έκανες, μόνο που το θυμήθηκες. Να σχετιστούμε με τους άλλους ανθρώπους με προσευχή. Και από εκεί και έπειτα να σχετιστούμε και να ανοιχτούμε προς τους άλλους και βοηθώντας τους έμπρακτα. Νηστεύω σημαίνει χαλάω λιγότερα για το φαγητό μου, για τα λούσα μου, για τις εξόδους μου, για οτιδήποτε και τα μοιράζομαι με έναν άλλον που δεν έχει τίποτα από αυτά. Αυτό είναι σχέση. Αυτό δείχνει νιάξιμο για τον άλλον. Δείχνει μια μέρημνα. Λοιπόν, καλούμαστε να ζήσουμε αυτή την κατάσταση εντονότερα στη Σαρακοστή μέσα. Ας τα δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Δεν ξέρω, εσύ μου δώσει μια αφορμή η αφημία και εγώ είπα πολλά. Αλλά ναι, όχι φόβος, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Όταν είναι πολύ γνωστή η εμπειρία των δοκιμασιών. Δεν πειράζει. Στην ζωή ξεπερνάμε το ένα, αρχίζει το άλλο. Ναι, και τι έγινε. Και στην διακατέχει αυτή η αίσθηση ότι ό,τι και να αρχίσει θα έχει πρόβλημα. Ναι, ναι. Είναι γεγονός αυτό. Πολλές φορές πληγωνόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά ξέρετε, θυμάμαι στη Δευτέρα Λυκείου μας είχαν βάλει μια έκθεση και ναι, κάπως το πράγμα ήταν ότι ο πόνος είναι συνώνυμο της ζωής. Τουλάχιστον της ζωής εδώ πέρα. Της μεταπτωτικής ζωής. Ξέρετε, όταν κάποιος είναι νεκρός μυϊκά και νευρολογικά, δεν αισθάνεται πόνο. Πάει ο νευροχειρούργος εκεί, ο νευρολόγος, με μια καρφίτσα, ντάμ, του τρυπάει το ποδάρι, δεν κουνάει καθόλου τίποτε. Αυτό είναι δείγμα ότι έχει νεκρωθεί σχεδόν. Σχεδόν, δεν λέμε ότι είναι νεκρός, αλλά νευρολογικά έχει νεκρωθεί. Ενώ ο ζωντανός άνθρωπος έτσι του κάνεις και τάκ με το παραμικρό αντιδρά. Λοιπόν, όσο ζούμε, θα έχουμε και πόνους, θα έχουμε και χαρές. Το ζήτημα είναι τι πόνους θέλουμε να έχουμε. Θέλουμε να έχουμε πόνους της αγάπης, πόνους της σχέσης με τον άνθρωπο και με τον Θεό ή να έχουμε πόνους της ασχετοσύνης. Πόνος που προέρχονται από τον εαυτό μας και από το φόβο μας και τίποτα άλλο. Γιατί και στην μια περίπτωση υπάρχει πόνος και στην άλλη περίπτωση υπάρχει πόνος. Ας διαλέξουμε τι πόνο θέλουμε. Ο άνθρωπος που είναι κλεισμένος στο σπίτι του και δεν σχετίζεται με κανέναν, οδυνάται, πονάει πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι πονάει λίγο. Όσο και αν αισθάνεται ότι δεν πονάει επειδή δεν τον πόνεσε άλλος. Πονάει, φαίνεται στο πρόσωπό του, φαίνεται στη στάση του σώματός του, φαίνεται στον τρόπο που εκφράζεται. Είναι ήδη πληγωμένος. Και κάθεται και πονάει, και πονάει, και πονάει. Και μένει με τον πόνο του. Εγώ και ο πόνος μου, λέει, μόνος μου. Έτσι. Αλλά υπάρχει και ο άλλος πόνος. Αυτόν που σχετίζεται, που δέχεται πληγές, αλλά λέει δόξα τω Θεώ, πάμε παρακάτω. Άνθρωπος είναι και αυτός, έκανε λάθος απέναντί μου. Θεός χωρέσει τον και αυτόν και ο Θεός να συγχωρέσει και εμένα. Πόσους έχω πληγώσει εγώ. Πόσους έχω πονέσει εγώ, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα. Και όταν το αντιμετωπίσεις κάπως έτσι, προχωράς παρακάτω. Και αυτοί οι πόνοι γίνονται και αφορμή μιας σοφίας. Προκαλούν στον άνθρωπο μια σοφία. Αρχίζει και έχει εμπειρία. Εμπειρία ζωής πραγματική. Γιατί αν η μάνα δεν κάτσει να ασχοληθεί με το παιδί της, να το διαβάσει, να το ταντέψει, να το ερμηνεύσει, να το συμβουλεύσει, δεν θα πονέσει ιδιαίτερα, αλλά και δεν θα έχει κάνει ποτέ ουσιαστική δουλειά. Μπορεί να το αφήσει στον αυτόματο πιλότο που λέγεται κομπιούτερ, τηλεόραση, γυαλιά, δεν ξέρω τι μπορεί να λέγεται, και εκείνη να κάθεται να κάνει τη ζωή της.
Όταν όμως ουσιαστικά ασχοληθεί, θα πονέσει. Θα δει και την αντίδρασή του, θα δει και τον κόπο να το βάλει σε μια διαδικασία. Το ίδιο και ο σύζυγος με τη σύζυγο. Δεν μπορεί να χτίσεις ουσιαστική σχέση χωρίς να πονέσεις. Γιατί η άλλη γυναίκα έρχεται εκεί πέρα, εσύ έχεις μάθει να στάχνουν όλα στο χέρι, εκείνη έχει μάθει να τις στάχνουν όλα στο χέρι. Και εκείνη θα πονέσει και εσύ θα πονέσεις. Αν θες να ζήσεις μαζί και να είστε και αγαπημένοι. Γιατί εσύ θα πρέπει κάποια φορά που θα ήθελες να στάχνουν όλα στο χέρι, να σηκωθείς και να τα πάρεις μόνος σου, και όχι μόνο αυτό, αλλά να τα δώσεις και σε εκείνη, και το ίδιο πρέπει να κάνει και αυτή. Είναι ένας πόνος, είναι μια δοκιμασία. Είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει και πρέπει να το κάνουμε. Άρα μας τσούζει, μας πονάει. Αλλά θα το κάνουμε και είναι γόνιμος πόνος αυτός. Ο δάσκαλος με τα παιδιά, πάλι το ίδιο. Θα πονέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο πνευματικός με το πνευματικό παιδί ή το πνευματικό παιδί απέναντι στο πνευματικό. Οπωσδήποτε θα πονέσει. Αν δεν πονέσει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν ακούτε ανέμακτες καταστάσεις σε οποιασδήποτε σχέσεις, όταν ακούτε πράγματα ονειρικά, κρατάτε και μικρό καλάθι. Ίσως πολλές φορές κάτι δεν πάει καλά. Ίσως τα πράγματα έχουν μείνει σε μια επιφάνεια. Βλέπετε, ο δυτικός άνθρωπος, ο δυτικός πολιτισμός, που δεν πλέον δεν είναι γεωγραφικό το δυτικός, γιατί και εδώ δυτικοί έχουν γίνει δυστυχώς, έχει αυτό το σύνδρομο, να μην τον πληγώσουν. Είναι ατσαλάκωτος. Γι' αυτό και έχει φτιάξει ένα ωραίο έτσι, πώς το λένε αυτό, σαβουαρβίβρ, μπράβο. Λοιπόν, κώδικα καλής συμπεριφοράς, ευγένειας, πρόγραμμα στην κοινωνία, του νόμους που τηρούνται απαρεγκλήτως και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να δεχθεί να τον πληγώσουν, αλλά και δεν μπαίνει και στη διαδικασία να πληγώσει, τουλάχιστον έτσι, όσο δεν τον βλέπει ο νόμος. Όσο τον βλέπει ο νόμος, όσο δεν τον βλέπει δεν ξέρουμε τι κάνει και αυτός. Και είναι περιχαρακωμένος σε αυτή την καλή κατάσταση που δεν σπάω κάτι από τον άλλον, ούτε ο άλλος κάτι από μένα. Δεν τσαλακώνει ο ένας τον άλλον, αλλά δεν έχουμε και σχέση ιδιαίτερη. Και οι κοινωνίες είναι παγωμένες. Και οι σχέσεις, κατά κόρον, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, όσο υπάρχουν είναι χρηστικές και τίποτα άλλο. Και βλέπεις εδώ μια Ελλάδα, όχι τωρινή Ελλάδα, έτσι όπως την έχουμε καταδείξει, του 50. Με πολύ κουτσομπολιό. Με τη γειτονιά στα φόρτε της, να ξέρει η Μαριό τι κάνει η Ελένη και τι κάνει και ο Μίτσος και τι κάνει και ο Κωστής και στο σπίτι τους και έξω από το σπίτι τους, αλλά με σχέση. Έβλεπα αυτή ένα, πώς το λένε, ένα παππούλι στα γειτονιά των Αγγέλων, πώς το λέει, στην οικία, κάπως έτσι. Λοιπόν, μια παλιά ταινία εδώ πέρα του 50 ήτανε. Συνοικία το όνειρο. Μπράβο, το όνειρο. Ο Αλεξανδράκης Πιτσιρικάς τελείως, τώρα ζει ο άνθρωπος αυτός ή... Όχι, όχι. Θεός χωρέστο. Λοιπόν, και πεθαίνει καπιανής ο άντρας και έχει μαζευτεί όλη η γειτονιά, όλη η γειτονιά εκεί. Να πάνε να τις πούνε και ποιος θα το πει. Και γίνεται ολόκληρη διαβούλευση ποιος θα πάει να τις το πει, της γυναίκας αυτής κτλ. Υπάρχει κοινότητα. Υπάρχει σχέση. Όλοι πονάνε, όλοι χαίρονται, όλοι ασχολούνται, έστω και με λάθος τρόπο. Η ανυπαρξία σχέσης είναι αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει τις κοινωνίες τις σύγχρονες. Γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να πονέσουμε έτσι, στη σχέση. Να πονάμε μόνοι μας θέλουμε. Ο Χριστός όμως δεν κάθισε να πονάει μόνος του στον ουρανό για την πάρτη μας. Ήρθε εδώ κάτω και πόνεσε εδώ για μας. Και αυτό δείχνει δρόμο. Ήρθε και σχετίστηκε με τον πλέον απόλυτο τρόπο. Έγινε σάρκα με τη σάρκα μας. Αυτή που μας είχε δανείσει την πήρε και αυτός επάνω του. Λοιπόν, και σχετίστηκε και πόνεσε. Οπότε, πληγές, δεν πειράζει, θα έχουμε και πληγές. Αυτές οι πληγές θα είναι τα παθήματα που θα μας γίνονται μαθήματα. Και θα μαθαίνουμε πρώτα απ' όλα να μην πληγώνουμε εμείς τους άλλους με αυτόν τον τρόπο. Είναι, ακούγεται δύσκολο, αλλά είναι πολύ πιο λυτρωτικό αυτό παρά το να μείνουμε χωρίς αυτές τις πληγές, χωρίς αυτούς τους πόνους. Εγώ από την εμπειρία έτσι, τη μικρή που έχω ως πνευματικός, μπορώ να σας πω ότι αν δεν κυλοπονέσει ο πνευματικός, προκοπή πνευματική το πνευματικό παιδί δεν κάνει. Πρέπει να κυλοπονέσεις, όπως η γυναίκα, η έγκυος, 9 μήνες, έχει κλωτσές, αναγούλες, δεν ξέρω και εγώ τι έχει εκεί πέρα και πονάει και αυτά και μέχρι να γεννήσει πονάει, έτσι γίνεται και με τους ανθρώπους που έρχονται στο πετραχύλι.
Μα το ίδιο γίνεται και σε όλες τις σχέσεις. Γιατί λοιπόν να μην πονέσουμε? Γιατί τον πόνο να τον εξορίσουμε από τη ζωή μας? Θα τον αποδεχτούμε. Με δοξολογία στο Θεό. Όπως δεχόμαστε τις δωρεές, θα δεχόμαστε και τις δοκιμασίες. Έλα, το βάζω. Χρήστος. Έλα, Χρήστο. Το ερώτημα είναι, ναι, να πονέσουμε, αλλά έχει κάποια ουσία, έχει κάποιο νόημα. Όχι, δεν είναι καλό όταν δεν έχει νόημα να βάζουμε τα σωστά πλαίσια και όρια, τα χριστιανικά όρια και πλαίσια, έτσι ώστε να μην πονάμε ανέδεια. Ναι, δεν είπε κανείς να, όπου βλέπουμε πόνο να γίνουμε, πώς το λέμε, μαζοχιστές. Δεν είπε κανείς να πηγαίνουμε στον πόνο σαν και καλά επειδή είναι πόνος. Αλλά είπαμε, ο πόνος που προκύπτει από την προσπάθεια σχέσης ουσιαστικής με τον άλλον. Λοιπόν, και εκεί χωράει και η διάκριση. Τώρα δεν μπορώ να δώσω προσωπικές συμβουλές σε μια ομιλία. Η διάκριση την κάνει ο πνευματικός και εσείς με τη χάρη και την φόρτιση του Θεού και βλέπετε σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται και πώς αυτό στη ζωή του καθένας. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνιόμαστε. Είναι μέσα στη ζωή μας ο πόνος. Δια του Σταυρού πάμε στην Ανάσταση. Δεν μπορούμε εμείς να θέλουμε χωρίς κανένα πόνο να ζήσουμε χάρη Αγίου Πνεύματος, να ζήσουμε αναστάσιμη χαρά, να ζήσουμε αυτή την ελευθερία των ανθρώπων του Θεού. Αυτή προκύπτει μέσα από πολύ πόνο και από πολλά δάκρυα. Όλα τα συναξάρια των Αγίων, αυτό λένε. Σήμερα γιορτάζει η Αγία Κυράννα, την έχετε ακούσει, νεομάρτης από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ήθελε να έχει σχέση με το Θεό. Τι να κάνει? Δεν ήθελε με κανέναν άντρα εδώ στη γη, ήθελε να παντρευτεί το Θεό, το Χριστό. Και είχε φυλαχτεί αγνή για το Χριστό. Και ένας Τούρκος, σε εποχή του Τουρκοκρατίας, γεννήτσαρος κιόλας, αγριότατος, τον εκαβάλισε εκεί πέρα να θέλει να την παντρευτεί και να την κάνει δικιά του. Που έπρεπε και να αλλάξει πίστη και να παραδώσει την παρθενία της στα χέρια του. Εκείνη με τίποτε. Με φοβέρες, με απειλές, με κολακίες, με οτιδήποτε, προσπαθούσε να τη μεταπίσει. Με τίποτε αυτή. Πάει και αυτό στη συκοφαντή στον Τούρκο του δικαστή, ότι αυτή είπε ότι θα γίνει μουσουλμάνα και ότι θα με παντρευτεί και δεν το πραγματοποιεί. Αυτό ήταν αδίκημα κατά το τουρκικό εκεί πέρα, το δίκαιο. Και την παίρνει και την βάζει στις φυλακές. Και μπαίνει μέσα, πληρώνοντας τους δεσμοφυλακές, ούτε αυτό επιτρεπόταν. Ο γεννήτσαρος με άλλους γεννήτσαρους, με σκοπούς να την ατιμάσουν, να τη διάσουν δηλαδή, να την φέρουν με κάθε τρόπο, ας πούμε, εκεί που θέλουν. Και εκείνη κάθισε να σηκώσει πόνος. Και τι έκανε? Έσκυψε λίγο το κεφάλι, τους είπε ότι εγώ είμαι μόνο για τον Χριστό και για κανέναν άλλον, και άρχισε και την προσευχή της. Και από την όψη του προσώπου της και μόνο, ο Θεός έστειλε τη χάρη και τους μάρανε τις παράλογες και ανήθικες επιθυμίες που είχανε, και το μόνο που τους έμεινε ήταν η οργή, που δεν μπορούσαν ούτε αυτές να πραγματοποιήσουν. Και άρχισαν και την ξυλοκοπούσαν και τη βασάνιζαν, και αυτή έμενε σε αυτούς τους πόνους. Θα μπορούσε να αποχωρήσει. Θα μπορούσε να πει, εντάξει ρε παιδιά, δεν χάθηκε για τίποτε. Προσκυνώ το Μωάμεθ. Όχι. Για την αγάπη της, για την σχέση που ήθελε να έχει, έμεινε εκεί. Και πόντισε αυτή τη σχέση με το αίμα της και με τα δάκρυά της. Επί 7-8 μέρες λέει, συνέχεια τη βασάνιζαν. Ώσπου κάποιες την έχουν δέσει εκεί πέρα και την έχουν κρεμάσει, είχε δαιμονιστεί εκεί πέρα τελείως ένας Τούρκος βασανιστής, τη βασάνισε μέχρι που πέθανε. Και όταν πέθανε, είδαν να μπαίνει στα μπουντρούμια κάτω στις φυλακές ένα φως τόσο πολύ δυνατό. Σημειωτέων ότι ακόμη λέει την ώρα του βασανισμού της και οι Τουρκάλες που ήταν φυλακισμένες, κάποιες που είχαν σχέσεις και τις είχαν πιάσει για να τις πάνε για λιθοβολισμό, φωνάζανε να δείξουν έλεος σε αυτή τη γυναίκα, τη χριστιανή. Όταν λοιπόν εκοιμήθη, μαρτυρικά πάνω εκεί δεμένη, τότε μπήκε ένα φως μέσα στα μπουντρούμια, τόσο δυνατό που νόμιζαν ότι ο ήλιος είχε ανατείλει μέσα στις φυλακές. Τόσο πολύ, έτσι το περιγράφει ο βιογράφος. Και μια ευωδία τρομερή. Και ο άνθρωπος βλέποντας αυτά, ο Τούρκος, μεταμελήθηκε, δεν ξέρω αν μετάνιωσε και αν έγινε χριστιανός, και είπε πάρτε το σώμα της, λέει, και κάντε το ό,τι θέλετε, και το πήραν οι χριστιανοί και το έχουν ως αγιολύψανο και μοίρασαν και τα ρούχα της ακόμη για ευλογία. Και γιορτάζει σαν σήμερα. 28 δεν έχουμε σήμερα. Λοιπόν, είναι η μνήμη της. Αφέθηκε στη σχέση μέσα από πόνους, μέσα από δοκιμασίες. Αλλά κέρδισε, έτσι.
Για φανταστείτε να ήθελε να εξορίσει τον πόνο από τη ζωή της, τι θα έχει κερδίσει. Ένα ακόμη κορίτσι στο χαρέμι του εκάστοτε Τούρκου. Με οποιασδήποτε συνέπειες προσωρινές, αλλά και αιώνιες για την ύπαρξή της. Κάπως έτσι χτίζονται οι σχέσεις. Κάποιος άλλος, έλα Κωνσταντίνα. Δηλαδή βλέπω, Δημήτρη, έλα σου πέρδεμε. Βλέπουμε δηλαδή, Πάτρε μου, όπως καταλαβαίνω εγώ, ότι υπό συνθήκες πολύ πιο δύσκολες από τις σημερινές, οι προγόνοι μας ούτε πρόεδραν την πίστη τους, ούτε λέγανε καταπιέζομαι από τον ουρανό και την ατμοσφαιρική πίεση. Έτσι, έτσι. Και εμείς σήμερα ηθελημένως τα προδίδουμε αυτά. Έτσι. Είμαστε νερόφραστοι. Ναι, άμπραβο. Μην λέτε τώρα ότι φταίει αυτά που είπε η κοπέλα τώρα, η μία δυσκολία μετά την άλλη και τα λοιπά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, για άλλος εδώ πέρα θέλετε κάτι να πούμε. Εκεί. Πώς. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πάντα δυνατοί. Καλά, σχετικό είναι. Πες τη θέση. Όπως μας τα λέει η ιστορία. Εμείς σημερινοί είναι διαφορετικά αντιθέτει. Είναι ευαίσθητοι, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ναι. Γιατί αυτό. Ναι. Καλά. Δεν έχει να κάνει με τους αρχαίους και με τους σημερινούς, αλλά σίγουρα μια διαφορά υπάρχει όταν μιλάμε για... Γιατί αντιμετωπίζαμε πολέμους πάρα πολλούς. Είχανε διαφορετικά σκληραγωγηθεί στη ζωή τους. 200 άτομα. Είχαν διαφορετικά σκληραγωγηθεί στη ζωή τους τότε. Αλλά πέρα από αυτό, εκείνο που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε σαν διαφορά έχει να κάνει από τον καιρό που έχουμε χριστιανισμό. Εντάξει. Οι παλιοί χριστιανοί, πρώτοι χριστιανοί, Έλληνες και εμείς, έχοντας την πίστη, μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε μεγάλες δυσκολίες. Εμείς εδώ πέρα, πολύ απλά, επειδή η πίστη μας έχει ασθενήσει, γι' αυτό και δυσκολευόμαστε με το παραμικρό. Κατάλαβες. Οι πιο παλιότεροι από εμάς, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, αντιμετωπίσαν και αυτοί πολέμους. Αυτό σου λέω. Είχαν περισσότερη πίστη, ρε παιδάκι. Δηλαδή, θυμάστε, με το 40, τι λέγαμε, το χαμόγελο στα χείλη. Αυτό ήταν πραγματικότητα, δεν ήταν τραγούδι της Βέμπο. Έτσι για να τους δημιουργήσει χαμόγελο. Είχαν χαμόγελο. Είχαν επίγνωση ότι τώρα πάω και έχω την Παναγία κοντά μου. Και είδανε θαύματα από την Παναγία μέσα στον πόλεμο. Είχαν αυτή την επίγνωση. Και όσοι είχαν πίστη, έτσι στεκόντουσαν. Αυτοί που δεν είχαν πίστη και τότε δίλιαζαν. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από το 21, σε λίγο θα το γιορτάσουν. Ο Κολοκοτρώνης ήταν άνθρωπος πίστης, μεγάλης πίστης. Παρακαλούσε την Παναγία να ελευθερώσει την Ελλάδα. Αυτό για να το κάνει κάποιος σημαίνει ότι δεν είναι επαναπαυμένος. Δεν είναι ότι πήρε το όπλο απλώς και άρχισε και σκότωνε Τούρκους. Αλλά ήξερε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπινη δύναμη και μόνο. Και ότι χρειάζεται να βοηθήσει πολύ ο Θεός. Και παρακαλούσε και είχε κάνει τάμα, λέει, στην Παναγία. Εκεί έξω από την Τρίπολη, νομίζω στην Απανοχρέπα, σε ένα μοναστήρι της Παναγίας. Λοιπόν, είχε εντάξει να πάει ένα μουλάρι, δύο μουλάρια, δεμένα λέει, εκεί στο μοναστήρι, άμα ελευθερωθεί η Τριπολιτσά. Λοιπόν, και όταν μάλιστα ελευθερώθηκε, της τα πήγε και λέει, δεν μου το λέει, ότι ήθελες μουλάρια, Παναγία μου, θα σου έδωνα νωρίτερα, λέει. Λοιπόν, παρακαλούσε την Παναγία. Και όταν η Επανάσταση αρχίζει να δυσκολεύεται που κατεβαίνει ο Δραμαλής, και τότε υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν τόση πίστη μέσα τους, που υπολόγισαν πιο πολύ στη δύναμη των χεριών και των όπλων παρά στη δύναμη του Θεού. Και τι κάνουνε, αφήγουμε, λέει, εμείς θα πάμε πιο κάτω, λέει, στα παιδινά, να αντιπαραταθούμε εκεί πέρα, λέει, με το δράμα, γιατί φοβόντουσαν ουσιαστικά να του κόψουν το δρόμο. Και λέει ο Κολοκοτρώνης, εγώ θα πάω. Και του λένε, πάει, τρελάθηκε, λέει ο Κολοκοτρώνης, το γύρισε στο κλέφτικο πάλι. Λοιπόν, και πάει και στέκεται στα δερβενάκια και μάζεψε όσους μπορούσε να μαζέψει. Και μάλιστα οι χωρικοί φεύγανε. Φεύγαν τότε. Είχαν πάρει το δρόμο να φύγουν στα βουνά να γλιτώσουν από το δράμαλι. Δεν θέλανε να σταθούν να πολεμήσουν. Τους τραβάει και ένα τσαμπουκά γερό, λέει, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Όσοι γυρνάτε να φύγετε, είστε προσκυνημένοι. Άρα δεν είστε Ρωμιοί, δεν είστε Χριστιανοί, δεν είστε Έλληνες. Θα σας πάρω εγώ το κεφάλι. Κάπου φοβήθηκαν και αυτοί, σταθήκαν και αυτοί και πολέμησαν. Και είχαμε την νίκη στα δερβενάκια. Θέλει πίστη όμως. Και έχουμε τέτοιους ανθρώπους με ζωντανή πίστη στην ιστορία μας. Ας τους ζήσουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος
ή υπερασπιστεί την πατρίδα του μικρού πολέμου. Μπορεί να γιάσει. Γιατί υπάρχει κανείς που δεν μπορεί να γιάσει, εγώ θα αντιστρέψω το μπορεί, έργο. Μπορεί, αλλά χρειάζεται μετάνοια το να σκοτώσουμε τον εχθρό της πατρίδας. Όλοι μπορούμε να γιάσουμε και ναι, θα μετανιώσουμε για τα λάθη μας. Το διατύπωσα λάθος. Αλλά χρειάζεται μετάνοια το να σκοτώσουμε. Βέβαια και μετάνοια, ρε παιδάκι, μα να ξέρεις. Οι ήρωες δεν ήταν απάνθρωποι, ούτε σκυλιά. Οι ήρωες είναι κατεξοχήν ευαίσθητοι που μπορεί να σκοτώσουν στον πόλεμο, αλλά μετά θα κλάψουν για αυτό το πράγμα. Αυτοί που δεν θα κλάψουν για το θάνατο του αλλού δεν είναι ήρωες συνήθως. Είναι θρασίες. Και αυτοί που δεν πρόλαβαν να μετανοήσουν. Κάτι ξέρει αυτός για αυτούς. Έλα, Κωνσταντίνα. Την ώρα που κοιμάζεται. Την ώρα. Κοιμάται όταν κοιμάσαι το βράδυ. Στον ύπνο, τι εννοείς, αν έχεις δοκιμασίες από τον πονηρό, βέβαια, μπορεί να σε πειράξει και στον ύπνο, πολλές φορές. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχουμε ζωντανή την προσευχή, όσο είναι δυνατόν. Τι ώρα είναι. 10. Άντε, μια ερώτηση, ποιος έχει, κάποιος είδα, κάποιο χέρι. Ήθελες, Δήμητρα, κάτι. Λοιπόν, να μην πούμε άλλα πράγματα. Αρκετό, την ευχαριστούμε, Ευθυμία, για την αφορμή που μας έδωσες. Γιατί ήθελα να σας πω κάτι για την Κυράννα την νεομάρτυρα, οπότε μου είπες για τους φόβους, βάλαμε και τους πόνους μέσα, το φτιάξαμε το πράγμα. Να μην φοβάστε. Ειδικά σήμερα, παιδιά, και θα τελειώσουμε αυτό, μας έχουν πρίξει με το φόβο. Πρέπει να φοβόμαστε και την ώρα που πατάμε και που ανασένουμε και πώς μιλάμε και τι γίνεται και τι θα γίνει μετά από λίγο. Ό,τι θέλει ας γίνει στην τελική ανάλυση, παιδιά. Ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν περάσαμε πολέμους, δεν περάσαμε δοκιμασίες, δεν περάσαμε πείνες, δεν περάσαμε χιλιαδιό. Θα μου πείτε πέθανε και κάπως. Αν είναι να πεθάνουν, θα πεθάνουμε κιόλας. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πούμε stop. Μέχρι τότε όμως θα ζήσουμε. Μέχρι τότε θα ζήσουμε. Και αν να γίνει και η συντέλεια του κόσμου, όταν είναι να γίνει, ας γίνει. Αν είναι να μας βρει εμάς, ας μας βρει εμάς. Τι θα κάνουμε. Το πολύ πολύ θα πάμε μια ώρα αρχίτερα στο Θεό μας. Ας αγαπάμε τον Χριστό. Ας προσπαθούμε να τον αγαπάμε. Ας προσπαθούμε να του το δείχνουμε και να του ζητάμε να μας δώσει πιο πολύ αγάπη γι' αυτό μέσα μας. Και ας αγαπάμε και τον συνάνθρωπο. Ας ανοιγόμαστε με ελευθερία, με θάρρος, με πίστη και ελπίδα και ας παίρνουμε αποφάσεις. Είμαστε πάρα πολλοί. Αναλογιστείτε, μεθαύριο της Ορθοδοξίας η Κυριακή και είναι αφιερωμένη στην Ιεραποστολή. Αναλογιστείτε ότι οι Απόστολοι ήταν 12. Και τι κάνανε. Ζήμωσαν ολόκληρο τον κόσμο με τη ζήμη του Ευαγγελίου και ήταν 12. Θέλετε να βάλουμε και τους 70 μαζί. Περισσότεροι είμαστε εδώ μέσα. Πιστεύει κανείς από εσάς ότι αυτοί που είμαστε εδώ μέσα μπορούμε να αλλάξουμε όλο τον κόσμο? Γιατί οι Απόστολοι το πέτυχαν. Όλος ο κόσμος ζει προ Χριστού και μετά Χριστόν. Όριο. Γιατί οι Απόστολοι πήγαν το μήνυμα του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Και έκτοτε υπάρχει κριτήριο. Και λέμε ισότητα των δύο φύλων. Ναι, χριστιανικό είναι αυτό. Ουκένι άρσε και θύλη. Ελευθερία, ουκένι δούλος λέει και ελεύθερος. Για όλους. Αυτά είναι χριστιανικά και πέρασαν στον πολιτισμό. Δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Η γυναίκα ήταν ρες κατά το ρωμαϊκό δίκαιο. Τίποτε, πράγμα, ξέρετε τι σημαίνει ρες, πράγμα. Τη μεταβίβαζες και την έκανες ό,τι ήθελες. Ποιος έδωσε όλες αυτές τις αξίες στον πολιτισμό μας, το σύγχρονο? Ο Χριστός, οι Απόστολοι. Άρα μπόρεσαν. Λοιπόν, πιστεύετε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, τι λέτε? Προκαλώ. Το πιστεύετε, για να το δούμε λοιπόν. Για να το δούμε τι θα κάνει ο καθένας από εσάς. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι μακριά τα πράγματα που ο καθένας μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Αρκεί να το πιστέψει και να το θελήσει. Σας έχω φέρει ένα παράδειγμα, μιας και μιλάμε για πείνες, το πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη στην κατοχή, στην Κοζάνη, μοιράζει 8.000 μερίδες την ημέρα. Εμείς σήμερα στην Αρχιεπισκοπή, όχι ένας άνθρωπος, πολλοί ιερείς μοιράζουμε 10.000 μερίδες την ημέρα. Καταλαβαίνετε τη σύγκριση? Και σε μια εποχή που δεν πεινάνε ακόμη οι πολλοί και έχουν να δώσουν φαγητό στους άλλους, δεν είμαστε στην κατοχή.
Εκείνος μέσα στην κατοχή μοίραζε 8.000 μερίδες φαγητών την ημέρα σε μια επαρχιακή πόλη της Μακεδονίας. Αρκεί, λέει, εις άντρας ζήλο θείο πεπειρωμένος για να αλλάξει ολόκληρη την πόλη. Να έχει πειρωθεί ο άλλος από θεϊκό ζήλο. Μπορούμε λοιπόν και σήμερα. Και σήμερα έχουμε πείνες και μπορούμε. Και με τη χάρη του Θεού, ναι, κάνουμε και δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, κάνουμε και τα σύνδυά μας και μπορούμε ακόμη περισσότερα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλα. Μπορεί ο καθένας από εμάς, στον τόπο που βρίσκεται, να προσπαθήσει να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Στα σχολεία μέσα οι δάσκαλοι, όσοι είσαστε σχολεία. Να τους μάθετε Χριστό. Να τους μάθετε πατρίδα. Δεν το προβλέπει το πρόγραμμα. Δεν πειράζει. Εσείς κάντε το. Πολύ απλά. Τουλάχιστον όσοι είστε στα δημόσια δεν έχετε και έλεγχο. Στα ιδιωτικά εκεί έχετε το αφεντικό από πάνω, μπορεί να σας διώξει. Αλλά ευτυχώς λόγω του μπάχαλου του δημοσίου της Ελλάδος κάντε ό,τι θέλετε. Μπείτε μέσα και σαρώστε. Με διάκριση, αλλά κάντε ό,τι θέλετε και μην ρωτάτε κανένα. Και μην ρωτάτε κανένα. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι νοσοκόμες που είστε στα νοσοκομεία μέσα. Δεν πεθαίνει κόσμος εκεί μέσα. Δεν αρρωσταίνει. Δεν έχει πόνους. Μοιράστε ένα εικονάκι. Πείτε μια καλή κουβέντα. Ξέρετε, είναι και ο παππούλης εδώ το νοσοκομείο, είναι πολύ καλός. Φωνάξτε το να σας διαβάσει μια ευχούλα, να αξιωμολογηθείτε κιόλας. Ένα να γλιτώσετε από όλους αυτούς, έχετε σβήσει αμαρτίες μια ζωή ολόκληρης. Σε κρίσιμο σημείο. Ο άλλος είναι σε μια δημόσια υπηρεσία, ο άλλος είναι αγρότης, ο άλλος είναι στη λαϊκή. Ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, ταξιτζής. Εγώ ξέρω ταξιτζή που έχει στείλει στην εξομολόγηση ανθρώπους άπειρους. Δεν ξέρω αν ένας ιεροκήρυκας έχει στείλει τόσους. Λοιπόν, γιατί μπαίνουν στο ταξί και αρχίζουν και μιλάνε οι άνθρωποι και λένε τα δικά τους. Τι να κάνουν, πού θα τα πούν στο ντουβάρι. Λοιπόν, κάθεται και ο ταξιτζής και ακούει. Αντί να βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή που αρχίζει ο άλλος τον μπουρουμπούρου, αυτός του λέει έτσι, αλήθεια, μπράβο, τι να σου πω. Μα είσαι καλός άνθρωπος, εσύ δεν πας και σε εκείνον τον παππούλι, ξέρω εγώ, να σου πει και αυτός να σε βοηθήσει και αυτά, τσουπ, κάποιοι τσιμπάνε. Να τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Να τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Ο άλλος είναι έμπορος. Στο μαγαζί του, από εδώ, από εκεί. Να μην κλέβει. Να πουλάει ωραία πράγματα. Και δεύτερον, να έχει χαμόγελο. Να έχει χαμόγελο. Να μην το βλέπει τον άλλο και του έρχεται να του σκοτώσει τη μάνα. Λοιπόν, και εμπορικά συμφέρει και χριστιανικά επιβάλλεται. Και χριστιανικά επιβάλλεται. Να έχει χαμόγελο. Και εν μέσω κρίσης θα πηγαίνει καλά. Εγώ έχω εδώ πέρα κάτω στο κουκάκι μια καλή κοπέλα με τον άντρα της που με το χαμόγελο και με την καλή την συμπεριφορά είχαν ένα φούρνο και ανοίξαν και δεύτερο παρακαλώ. Και αν τώρα είναι και άνθρωπος εκκλησίας αυτός με το χαμόγελο και κοντά στο χαμόγελο βάλει και μια καλή κουβέντα εκεί που βλέπει ότι τον παίρνει, ότι μπορεί να το κάνει, να έχουμε και διάκριση και τη δίνει ο Θεός όταν πρέπει, θα δείτε από το φούρναρι να βγαίνει ο άλλος Άγιος. Θα δείτε από τον περιπτερά, θα δείτε από τον οποιοδήποτε. Είσαι τραπεζίτης, είσαι τραπεζικός και είσαι μέσα στην τρέλα όλων. Εσένα να σε βλέπουμε με το χαμόγελο εδώ πέρα. Με το χαμόγελο εδώ πέρα να λένε τι πίνει αυτός ο άνθρωπος, τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή η απορία που θα δημιουργήσει στους άλλους είναι γόνιμο πράγμα. Είναι γόνιμο πράγμα γιατί τους δημιουργεί μια αναζήτηση. Ένα ερώτημα. Και αυτό το ερώτημα είναι η αρχή για ένα διάλογο. Κάτι γίνεται από εκεί και έπειτα. Μην πει κανείς λοιπόν ότι δεν έχουμε περιθώρια δράσης ή αντίδρασης όπως σας αναπαύει, πείτε το. Έχουμε άπειρα περιθώρια. Ορίστε. Άκουσα αυτό που είπατε για το κολοκοτρόνι, ότι είπε φωτιά και τσεκούρι και προσκυμμένο. Εκτός αυτού που λέγεται και δεν αποδεχτώ από όλους ότι αυτό έχει κάτι από το κολοκοτρόνι, επειδή ήταν βαθιά θρησκευόμενη ψυχή, έχει την περίφημη φράση που είπατε, ωραία, ο Θεός έχει υπογράψει τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του. Να μην ξεχνάμε ότι ήταν. Αυτό το είπαμε νωρίτερα, αυτό δεν είπαμε. Έτσι, έτσι. Βεβαίως και πίστευε. Όλοι πιστεύαν και ο Μακρυγιάννης και όλοι. Ναι. Άλλος. Λοιπόν, ποια είσαι εσύ, ρε. Αθανασία Αφροδίτη με λένε. Πού είσαι, Αθανασία, πες του. Να ρωτήσω κάτι. Όταν υπάρχει ένας μόνο και είναι οι πολλοί και βρει αντιστάσεις από το πλήθος όταν μπει μέσα σε ένα χώρο, ναι. Και βρει αντιστάσεις από το πλήθος ή από τον νόμο. Ναι.
ή από τα δαιμόνια που υπάρχουν εκεί πέρα που δεν θέλουν κάποια πράγματα. Ναι. Πώς μπορεί να το. Θα ρωτήσω το πνευματικό του. Να το πνευματικό. Θα ρωτήσω το πνευματικό του. Να έχει πνευματικό και δεν θα έχει πρόβλημα. Αλέξανδρε, και εσύ τελευταίος και τελειώσαμε. Πάτερ, εγώ θέλω να ρωτήσω, είπατε για τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους και ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το άνοιγμα. Θέλω να ρωτήσω εάν έχεις κάποιες παλιές παρέες, οι οποίες δεν είναι του εκκλησιαστικού. Και βλέπεις ότι δυστυχώς υποψιάζεσαι, όχι ότι είναι σίγουρο, δηλαδή εγώ υποψιάζομαι ότι ίσως με παρασύρουν σε κάποια παλιά... ναι, σε λάθη, ας πούμε, το παρελθόντας, ναι. Τι κάνεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να κρατήσω μία στάση, μία απόσταση. Πάντα σχετιζόμαστε, έστω και αν καμιά φορά χρειάζεται μια διακριτική απόσταση. Αλλά ποτέ δεν χανόμαστε τελείως. Ποτέ δεν χανόμαστε τελείως, γιατί δεν είναι καλό μήνυμα αυτό. Θα περάσουμε κι εμείς το δικό μας το μήνυμα στην παρέα την παλιά, που δεν το ξέρει ποιο είναι, το δικό μας το στίγμα, ότι εγώ τώρα είμαι αλλού, είμαι έτσι. Αν θέλετε, ευχαρίστω, συνεχίζουμε. Αν δεν θέλετε, πάλι δεν θα τα χαλάσουμε. Εγώ σας αγαπάω. Θα τους δεις στον δρόμο, θα τους ασπαστείς, θα τους χαιρετήσεις ωραία. Θα πιεις και κανένα καφέ στη Χάση και στη Φέξη. Τώρα δεν θα πίνει συνέχεια να βλέπει ότι εσύ τους λες, ξέρω εγώ, από εδώ και άλλοι σου λένε πιο εδώ, από εκεί τελείως, γιατί κινδυνεύουμε και να παρασυρθούμε σίγουρα. Αλλά θέλει έτσι μια διάκριση, να μην τους αποπάρουμε, να μην τους απορρίψουμε τελείως αυτούς τους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι και εμείς μέχρι χθες ήμασταν εκεί. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τους απορρίψουμε και αυτοί μπορεί αύριο να είναι εδώ που είμαστε εμείς και πιο μπροστά ακόμα. Οπότε ας μην τους κλείσουμε το δρόμο. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ότι την άλλη Τρίτη θα έχουμε κανονικά ομιλία, τις Τετάρτες μέσα στη Σαρακοστή, στις 4 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε προγιασμένη εδώ στον Άγιο Δημήτριο, για όσους έτσι έχουν την ευχαίρεια γύρω στις 4 να λειτουργηθούν, ενδεχομένως και να κοινωνήσουν όσοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, και για όσους σχολάνε αργότερα, κάτω στον Άγιο Νικόλα στο Κουκάκι, στις 7 η ώρα κάθε Τετάρτη έχει προγιασμένη Θεία Λειτουργία. Επίσης, την Παρασκευή υπάρχουν όλη τη Σαρακοστή εδώ πέρα δύο ευκαιρίες χαιρετισμών. Μία στις 7 και μία στις 9 το βράδυ και εν συνεχεία βραδινή Θεία Λειτουργία. Όρθρος και βραδινή Θεία Λειτουργία, 12:30 έχουμε τελειώσει. Το κάνουμε έτσι, οπότε και τους χαιρετισμούς λέμε, λειτουργιόμαστε και για το Σάββατο. Συνήθως φέρετε, και αν δεν το κάνετε, να το κάνετε. Και κάμια σπανακόπιτα νηστίσιμη εκεί πέρα. Έχω τρελαθεί στο Αλάδο όλη τη βδομάδα, οπότε να φάμε κάτι μετά τη λειτουργία τη Παρασκευοβραδιάτικη που είναι Σάββατο πλέον. Και είναι μεγάλη ευλογία και θα δείτε ότι όσοι δεν έρχεστε να έρθετε, θα σας αρέσει. Επίσης τις Κυριακές λειτουργίες εδώ υπάρχουν και στον Άγιο Νικόλο και Κυριακή απόγευμα ο κατανυκτικός σας περνός γίνεται κάτω στον Άγιο Νικόλο, 6 ώρα. Τα απόδειπνα καθημερινά εδώ πέρα γίνονται στις 7. 7 η ώρα κάθε απόγευμα έχουμε το μεγάλο απόδειπνο. Και μάλιστα είναι της αυτοδιαχείρισης αυτό το απόδειπνο, γιατί τις περισσότερες φορές γίνεται από παιδιά. Έτσι όπως έγινε και σήμερα εδώ πέρα όσοι ήταν νωρίτερα, έτσι γίνεται και τις άλλες μέρες. Εμείς τα παιδιά μου πάμε στην ενορία κάτω στις 5. Πρέπει να τους οικονομήσουμε και αυτούς. Κάποιες φορές όμως τα ανεβαίνουμε και εδώ πέρα. Αυτή την εβδομάδα δεν θα εξομολογήσω αύριο, λόγω εκτάκτου ανάγκης. Απ' την άλλη εβδομάδα, 5η στον Άγιο Δημήτριο θα εξομολογούμε. Λοιπόν, επίσης το Σάββατο, αυτό ακούστε το, έχουμε εκδρομή. Επειδή μου είχαν ζητήσει πολύ πότε θα πάμε μια εκδρομή, πότε θα πάμε, το Σάββατο στις 10 η ώρα, μετά τη λειτουργία, θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Νικόλο από κάτω στο Κουκάκι, θα πάμε στη Μονή Βηθλεέμ στο Κοροπή, μετά θα πάμε κάπου να τσιμπήσουμε κάτι και μετά θα πάμε στην Παναγία την Παντάνασα, στην Κερατέα. Και τα δύο είναι πολύ ωραία μοναστήρια, πολύ όμορφα και έχει και έτσι... θα σας αρέσουν ιδιαίτερως. Θα κάνουμε και τον Εσπερινό το Σάββατο το απόγευμα. Όσοι θέλετε να δηλώσετε, ποιος θα κάνει. Λοιπόν, έλα. Θοδωρή, ξέρεις να γράφεις, ξέρεις. Λοιπόν, πιάστε χαρτί και μολύβι, θα γράφεις όνομα και τηλέφωνο. Βάλε και την Άννα εκεί. Λοιπόν, και θα μου τα φέρει η Άννα αύριο, θα έρθει κάτω, εντάξει.
Λοιπόν, όνομα και τηλέφωνο και αυτοί που θα δηλώσετε θα είστε σταθεροί. Έτσι, όχι να δηλώσετε και να ξεδηλώσετε. Ξεκινάμε 10 η ώρα το πρωί από τον Άγιο Νικόλαο. Να έρθετε, θα περάσουμε πολύ όμορφα. Θα γυρίσουμε γύρω στις 8.30 το βράδυ. Εντάξει. Το εισιτήριο για εσάς θα είναι μόνο 70, 20 ευρώ, εντάξει. Λοιπόν, να έρθετε, θα είναι όμορφο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων, λοιπόν, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν.